Πάμε όμως στο σημερινό καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Και θα πρέπει να μιλήσουμε και καταρχήν να τον ρωτήσουμε. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα κύριε Σοκράτες και καλή εβδομάδα. Επίσης, ήθελα να ξέρω αυτό το αίμα, αυτές τις αντιπαραθέσεις, αυτούς τους καυγάδες, αυτό το ξεμάλιασμα που βλέπουν οι εφημερίδες σήμερα ότι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Εσείς είσαστε αρτιμελείς, είσαστε εντάξει, ε? Δεν κινδυνεύσατε. Κοιτάξτε, πραγματικά έγινε μια πολύ καλή συζήτηση το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό το στρωμάζει. Το θέμα είναι αυτό που αναδεικνύεται. Το θέμα είναι αυτό που αναδεικνύεται. Το ζήτημα το ότι επειδή δεν έχουν πώς να αντιμετωπίσουν τις προτάσεις μας, τις πολιτικές μας, αυτά τα οποία ζητάμε να σταματήσουν να κάνουν και αυτά που προτείνουμε να κάνουν από εδώ και στο εξής, και στα οποία δεν πρόκειται, γι' αυτό και ζητούμε αλλαγή πολιτικής, προσπαθούν να βρίσκουν ουσιαστικά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτή είναι η τακτική τους. Εμείς είναι η δική μας πολιτική. Εμείς μιλάμε στον κόσμο. Δεν μιλάμε μέσω μιας κατάστασης η οποία είναι τεχνητής πραγματικότητας. Κοιτάξτε, μιλάμε στον κόσμο κατευθείαν και λέμε, προσπαθούμε να προτείνουμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Κοιτάξτε, πρέπει να δώσετε πρώτα και κύριε Θεοχαρόπουλε μια απάντηση σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι αυτό που επιτάσσει η δημοκρατία, δηλαδή μια εκλογική αναμέτρηση, η νίκη ενός κόμματος, ο σχηματισμός κυβέρνησης, δεν είναι επανακατάληψη ή κατάληψη της εξουσίας, όπως γράφει σήμερα δημοσιογράφος, μην του κάνουμε και διαφήμιση στα νέα. Γιατί εάν το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας είναι κατάληψη, τότε κάτι δεν γίνεται σωστά σε αυτή τη χώρα. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά του. Και για να δοθούν λύσεις στα προβλήματά του χρειάζεται μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Η προοδευτική κυβέρνηση δεν χρειάζεται για αυτήν καθ' αυτήν την κυβέρνηση, χρειάζεται για τις λύσεις στα προβλήματα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα με βάση της οποίας στη χώρα μας έχουμε και μια διεθνή συγκυρία, και με βάση τη διεθνή συγκυρία και τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια στα καύσιμα, τη μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, μια τρομερή ακρίβεια σε όλο το κόστος ζωής, το κόστος ζωής να έχει αυξηθεί και καθυλωμένους στους μισθούς. Αυτή την τρομακτική κατάσταση, κύριε Στρατάκη. Αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος και αν δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος κυβερνών, είναι τρομερό πρόβλημα. Αυτό που βιώνει σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ξεκινάει ο μήνας και στην πραγματικότητα μετράει λογαριασμούς και δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτή η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει δεν γίνεται να μην αλλάξει. Και για να αλλάξει χρειάζονται ρηξικέλευτες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Και πολιτικές οι οποίες είναι απολύτως ευρωπαϊκές και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στις οποίες έχουν προχωρήσει 11 χώρες και η χώρα μας ακόμα αρνείται να προχωρήσει. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν προχωρά. Άρα εδώ χρειάζονται πολιτικές προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, όχι των ελίτ. Γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μην δυσαρεστήσει τους λίγους και ισχυρούς τις πολιτικές της δεσμεύσεις, τις πολιτικές της εξαρτήσεις. Εμείς εκεί ακριβώς έχουμε αποφασίσει ότι ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Αυτό το πρόβλημα είμαστε αποφασισμένοι, δεν έχουμε πολιτικές εξαρτήσεις, δεν έχουμε πολιτικές δεσμεύσεις και ακριβώς αυτό το πρόβλημα θα το επιλύσουμε. Πώς? Σε όλα τα επίπεδα. Στην ενέργεια. Στην ενέργεια, ξέρετε κύριε Σαντάκη, ότι βγάζουν μόνο το Σεπτέμβριο, μόνο στη λιανική της ενέργειας και εσείς το ξέρετε. Αλλά να το λέμε συνεχώς για να το ακούει ο κόσμος. Βγάλαν 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ μόνο στη λιανική, από τη λιανική αγορά, με το νέο μηχανισμό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μα βλέποντας, κύριε Θεοχαρόπουλε, χθες το βράδυ στην εκπομπή μου στο Κόντρα Channel, στο Φωνή Λαού, μπήκα μέσα στη ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Ηλεκτρικού. Και είδα τις χοντρικές πώς διαμορφώνονται. Χθες το βράδυ λοιπόν στις 11 η χοντρική στην Ελλάδα ήταν 262 η μεγαβατόρα. Σε όλες τις άλλες χώρες η τιμή ήταν κάτω από 200 ευρώ. Σήμερα το πρωί έχει μειωθεί λίγο η τιμή στην χώρα μας, αλλά έχει μειωθεί ταυτοχρόνως και η τιμή στις άλλες χώρες. Δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα? Ακριβώς αυτός είναι ο μηχανισμός εσχροκέρδειας, τον οποίον επιλέγει η κυβέρνηση να τον αφήσει ανέγκυχτο. Και είμαστε η χώρα στην οποία ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είπε ότι το Σεπτέμβριο, μετά την αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση,
με τη δήθεν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά στην ουσία ενσωμάτωση στη στυλιανική τιμή, είπε ο πρόεδρος της Δυτικής Αρχής Ενέργειας ότι το Σεπτέμβριο αυξήθηκε η τιμή 57%. 57%! Και δεν κουνιέται φίλος στη χώρα. Ήρθαν οι πρόεδροι των ανεξάρτητων αριθμιστικών αρχών όλης της Ευρώπης και είπαν ότι η χώρα μας είναι μέσα στις τρεις πρώτες χώρες σταθερά με βάση την τιμή και μάλιστα στην αναλογία της με βάση τους μισθούς. Και εδώ δεν αλλάζουν οι πολιτικές μετά από όλα αυτά. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να κρατά ανέγκυχτο το μηχανισμό εσχοκέρδειας, να παίρνει χρήματα από τους φόρους, από τους πολίτες, για να συνεχίζει να την επιδοτεί την εσχροκέρδεια. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα γίνεται. Και έναν Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να κοροϊδέψει στα μούτρα τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, κύριε Στατάκη, να τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Αυτό το έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας κυβέρνησης, παίρνει 4 δις παραπάνω έσοδα από ΦΠΑ αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Από τον προηγούμενο χρόνο. 4 δις παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Και αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ στο γάλα και στο ψωμί. Την ίδια ώρα παίρνει 4 δις παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Το χειρότερο είναι ότι άρχισε τώρα και ένα άλλο παραμύθι. Άρχισε να επικαλείται τη δημοσιονομική πειθαρχία από τη συνέντευξή του στις Βρυξέλλες προχθές την Παρασκευή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι τέρμα. Ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Δεν έρχεται να παίρνετε τίποτα περισσότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ θέλω να πάμε όμως, εντάξει, διαπιστώσεις στην ακρίβεια, δεν θέλω να το προσπεράσουμε, όμως θέλω να πάμε και στο πολιτικό. Ο κύριος Τσίπρας είπε στην Κεντρική Επιτροπή εχθές ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα? Στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν, εγώ δεν θα τις χαρακτήριζα πρώτες, θα τις χαρακτήριζα τις εκλογές που θέλουν να δώσουν κυβέρνηση, κύριε Στρατάκη. Ακριβώς. Οι εκλογές λοιπόν οι οποίες θα γίνουν και η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία θα είναι χαμένη ψήφος. Γιατί η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία θα είναι χαμένη ψήφος? Γιατί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη διακυβέρνηση του τόπου μετά από τις εκλογές αυτές, στις οποίες με βάση την απλή αναλογική κανένας δεν θα είναι αυτοδύναμος στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν. Καθώς χρειάζεται 46%. Εάν προκύψει η κυβέρνηση, θα πρόκειται περί τερατογενέσεως. Συνεπώς, εδώ έχουμε μία επιλογή. Επιλογή ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι ισοδυναμή με μία χαμένη ψήφο στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν. Ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία ισοδυναμή με μία σοβαρή προσπάθεια, η οποία θεωρούμε ότι θα ευοδοθεί, δημιουργίας μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η νεοφιλελεύθερη λέλαπα που έχουμε σήμερα από το καθεστώς Μητσοτάκη και να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να, σε ένα προγραμματικό πρόγραμμα, σε μια προγραμματική συμφωνία, να προχωρήσει την επόμενη μέρα. Είναι τόσο ξεκάθαρη η δική μας πρόταση απέναντι στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που νομίζω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πάνω στην κάλπη και όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές, γιατί τότε αποφασίζει, σύμφωνα με όλες τα στοιχεία, ένα τέταρτο του κόσμου, ξέρετε κύριε Στατάκη, αποφασίζει όταν προκυρήσετε, όταν υπάρχει προεκλογική περίοδος. Συνεπώς, σε αυτή την κρίσιμη περίοδος ο κόσμος θα γνωρίζει ότι οι προοδευτικές, οι αριστερές δυνάμεις είναι από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι η απομονωμένη πλέον κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένας απομονωμένος Μητσοτάκης, ο οποίος το μόνο που λέει είναι το εξής. Ως παράγοντας πολιτικής αστάθειας λέει ότι εγώ θα οδηγώ τη χώρα σε απανωτές εκλογές μέχρι τυχόν ο κόσμος να με οδηγήσει στο να ξαναείμαι κυβερνήτης, όπως λέει χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, εδώ σας δίνει όμως ένα ισχυρό, αν θέλετε, ερέθισμα για να βγείτε μπροστά. Που κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω για ποιο λόγο έμεινε πίσω. Δηλαδή, επικαλείται συνεχώς την πολιτική σταθερότητα ο κύριος Μητσοτάκης. Αν κάποιος θα μπορούσε να πει και να ισχυριστεί ότι η κυβέρνησή του προσέφερε πολιτική σταθερότητα, είναι ο Τσίπρα, καθότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μια αυτοδυναμία να διαχειριστεί τα χρόνια που κυβέρνησε, απέναντίας, είχε μια συνεργασία με πολλά προβλήματα και παρόλα αυτά έκανε τρεις πράξεις. Και τώρα θα πρέπει, νομίζω, κατά την άποψή μου, να περάσει την αντεπίθεση. Πρώτη πράξη. Έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Τι μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα προσφέρει αυτό? Δεύτερον, ρύθμιση του χρέους. Τι πολιτική σταθερότητα προσφέρει αυτό? Και τρίτον, ένα μαξιλάρι ικανό για την αντιμετώπιση προβλημάτων της χώρας. Όλα αυτά συνιστούν μια πολιτική σταθερότητα, την οποία ο κύριος Μητσοτάκης δεν βλέπει ούτε με τα κιάλια. Μήπως λοιπόν είναι καιρός να βγείτε λίγο πιο επιθετικά προς τα έξω?
Έχετε δίκιο σε σχέση με την πολιτική σταθερότητα και μάλιστα σε αυτά τα οποία αναφέρεστε. Αν δεν υπήρχαν, για παράδειγμα, αν δεν υπήρχε το μαξιλάρι των 37 δις, η χώρα μας θα είχε οδηγηθεί σε επικίνδυνες ατραπούς αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό το μαξιλάρι των 37 δις είναι το οποίο κράτησε τη χώρα μας τα δύσκολα μέσα στην πανδημία. Το λέω αυτό διότι, κύριε Στρατάκη, είναι πρωτοφανές μεταπολιτευτικά μια κυβέρνηση να αφήνει στη χώρα, άλλο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης νόμιζε ότι τα αφήσαμε για να δίνει απευθείας αναθέσεις, αλλά στη χώρα αφήνει ένα ποσό έτσι ώστε να μπορέσει για δύσκολες ώρες να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι πρωτοφανές, όχι πολιτική σταθερότητα καθώς κυβερνάς, είναι πολιτική σταθερότητα με την έννοια της συνέχειας του κράτους, την οποία αντιλήφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Εδώ λοιπόν αντίθετα έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παράγοντας πολιτικής αστάθειας. Και γιατί είναι παράγοντας πολιτικής αστάθειας σήμερα? Διότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική αστάθεια, θέλετε. Στην καθημερινότητα, στα μεγάλα ζητήματα, στη μακροοικονομία, στα ζητήματα της επενδυτικής βαθμίδας που ήταν, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, προνομιακό του πεδίο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκέστατη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στα ζητήματα κοινωνίας, στο πώς υπάρχει σήμερα, στα ζητήματα σε σχέση με την επόμενη μέρα της χώρας, νομίζω ότι εδώ έχουμε ξεκάθαρες επιλογές. Η κυβέρνηση, η προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θέλουμε να δημιουργηθεί εμείς στη χώρα, και στα ζητήματα της οικονομίας και στα ζητήματα στήριξης κοινωνίας, θα έχει μια πολιτική προς όφελος των πολλών. Και για να είμαι ακριβής, κύριε Στρατάκη, θα δώσω δύο παραδείγματα, τρία. Πρώτον, όσον αφορά την επόμενη μέρα την ενέργεια, ο κόσμος θα γνωρίζει ότι θα επανακρατικοποιηθεί η ΔΕΗ, ο κόσμος θα γνωρίζει ότι την επόμενη μέρα θα σταματήσει αυτή η εσχροκέρδεια και θα φορολογηθούν πραγματικά τα υπερκέρδη των εταιριών. Ο κόσμος θα γνωρίζει ότι θα υπάρχει πλαφόν στα κέρδη, 5%, δεν είναι δυνατόν, στο περιθώριο κέρδους, δεν είναι δυνατόν να πλουτίζουν κάποιοι για να έχουμε λογαριασμούς που δεν μπορεί να τα βγάλει κανένας πέρα σήμερα. Και ο κόσμος θα γνωρίζει ότι θα αποσυντεθεί τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο. Αυτά θα οδηγήσουν σε χαμηλά τιμολόγια. Δεν θα ξαναβλέπει ο κόσμος τα τιμολόγια που βλέπει σήμερα. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα σταματήσει η κερδοσκοπία η οποία υπάρχει σήμερα. Θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί που το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουν προχωρήσει άλλες χώρες, με αποτέλεσμα ελάφρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ντίζελ και στη βενζίνη. Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν θα καθόμαστε εμείς να διαπραγματευόμαστε και να μην ασκούμε το ρόλο μας ως κυβέρνηση απέναντι στους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το καλάθι του εμπεγμού, κύριε Στρατάκη. Το μακαρόνι νούμερο 6. Ναι, επιχείρηση μακαρόνι νούμερο 6. Ναι. Ακριβώς. Και με βέβαια πάρα πολλά προϊόντα εκτός, και κυρίως αυτά τα προϊόντα δεν παγώνουν τιμές. Αλλά αυτά τα προϊόντα απλώς θα είναι εγγυάται η κυβέρνηση ότι δεν θα είναι μεγάλες οι αυξήσεις. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπλε, θέλω να σας πάω σε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα που εμένα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω και δεν θα το χαρακτηρίσω, γιατί περιμένω πρώτα να μιλήσω με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων. Σήμερα λοιπόν βγαίνει ο Ελεύθερος Τύπος με πρωτοσέλιδο. Από 500 ευρώ έως 2.400 ευρώ το ετήσιο όφελος για 1.700.000 δικαιούχους. 13η σύνταξη στην τσέπη δίνουν οι αυξήσεις του 23. Εντάξει, τώρα εδώ πραγματικά. Εγώ απέφυγα οποιοδήποτε χαρακτηρισμό, γιατί θέλω να ακούσω τους συνταξιούχους. Είναι η κοροϊδία η οποία σας έλεγα προηγουμένως του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος κατήργησε τη 13η σύνταξη που την ψήφισε, θυμηθείτε, την ψήφισε το 19, αλλά την επόμενη μέρα δεν την εφάρμοσε. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ουσιαστικά περικόψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά χρήματα από τους συνταξιούχους. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος με τις πολιτικές του έχουμε σήμερα μια ακρίβεια η οποία σαρώνει και το πορτοφόλι των συνταξιούχων. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, η οποία το μόνο που θέλει να επιστρέψει στους συνταξιούχους είναι αυτό που είχε προνομοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ το 2017 προς τους συνταξιούχους, έρχεται σήμερα να πανηγυρίσει γιατί παίρνει 5 από τους συνταξιούχους και δίνει ένα πίσω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, γι' αυτό το ξαναλέω. Εδώ έχουμε μια νεοφιλελεύθερη, αντικοινωνική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη,
προς τους συνταξιούχους, προς τους εργαζόμενους, προς τους ανέργους, προς όλο τον κόσμο σήμερα. Και αυτό νομίζω είναι απολύτως κατανοητό. Κύριε Θεροχαρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καθώς κλείνουμε, κύριε Στρατάκη, το μόνο που θέλω να πω είναι 9 Νοεμβρίου, πανελλαδική απεργία. Γιατί το λέω από σήμερα? Ο κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί. Ο κόσμος, επειδή και η εκπομπή σας έχει ένα τέτοιο τίτλο, πρέπει να βγει έξω. Ο κόσμος πρέπει να πάρει πάνω του την πολιτική αλλαγή σήμερα και το να φύγει αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 9 Νοεμβρίου λοιπόν στην πανελλαδική απεργία πρέπει να είναι το μεγάλο μήνυμα, το μεγάλο σήμα προς την κυβέρνηση αυτή, ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί η κοινωνία αυτές τις πολιτικές. Την καλή μας ημέρα να έχετε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλή εβδομάδα.